είμαστε συνεργάτες. Καλησπέρα σας. Σας θεωρούμε συνεργάτες γιατί πάντα συνεργαζόμαστε μαζί σας. Και ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση που έχετε πάντα. Ελπίζουμε ότι και η σημερινή συνεργασία μας θα αποβεί επικοδομητική προς όφελος της αντικειμενικής ενημέρωσης της κοινωνίας μας. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην πόλη μας τον νέο γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον σύντροφο τον Δημήτρη του Τζανακόπουλο. Ο σύντροφος ο Δημήτρης Τζανακόπουλος δεν είναι ένας τυχαίος, ένα τυχαίο τέλεχος. Έρχεται από πολύ μακριά, μη σας ξεγελά το νεαρό της ηλικίας του. Έχει πολλά χιλιόμετρα διανύσει στον πολιτικό στίβο. Να σας θυμίσω μόνο ότι υπήρξε γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ πιο πρόσφατα ήταν και εκπρόσωπος τύπου στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εκ μέρους της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας, οφείλουμε να τον ευχαριστήσουμε γιατί ανταποκρίθηκε άμεσα, παρά το βαρύ του πρόγραμμα, στο αίτημά μας να επισκεφτεί την πόλη μας. Εδώ θα δει όλους τους φορείς του νομού Αρκαδίας, θα μιλήσει μαζί του για τα προβλήματα που πραγματικά είναι πάρα πολλά λόγω της μεταλλητικής εποχής, αλλά και του κορονοϊού. Θα συζητήσει μαζί σας και θα δεχτεί βεβαίως τα ερωτήματα, απορίες ή και προτάσεις που έχετε να του κάνετε εσείς. Βεβαίως θα συζητήσει και για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν γενικότερα την χώρα μας, αλλά και ειδικότερα το κόμμα το δικό μας, το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εν ώψη και του ανοίγματος που έχουμε αποφασίσει. Σύντροφε Δημήτρη, ο λόγος σε εσένα. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παραγωγής για αυτή την κοινωνική πρόσκληση. Με χαρά ανταποκρίθηκα πράγματα στο αίτημα της Νομαρχιακής Επιτροπής να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Στο πλαίσιο μια σειρά περιοδιών, οι οποίε γίνονται βεβαίω σε μια συνθήκη εξαιρετικά δύσκολη για την ελληνική κοινωνία, σε ένα νέο πολιτικό και κοινωνικό σύμπαν, καθώ ο κορονοϊό έχει εισβάλει στη ζωή μα και έχει αλλάξει τι συνήθειε, έχει αλλάξει τον τρόπο κοινωνικοποίηση, έχει αλλάξει όμω και την πολιτική. Είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα συνθήκη, είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα κατάσταση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι βάζουμε την πολιτική δράση, την πολιτική παρέμβαση, τις αναγκαίες πολιτικές πρωτοβουλίες σε δεύτερη μοίρα. Και τούτο γιατί η χώρα και η χώρα, αλλά και ο νομός Αρκαδίας, εξαιτίας αυτής της νέας συνθήκης αντιμετωπίζει εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση πριν από αρκετούς μήνες ζήτησε μετά από τις σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων επιστημόνων την στήριξη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης αλλά και της ελληνικής κοινωνίας στην επιλογή της για το lockdown της ελληνικής οικονομίας. Εμείς τότε είπαμε ότι το lockdown, εφόσον το εισηγούνται οι αρμόδιοι επιστήμονες, πρέπει να γίνει, ωστόσο γίνεται για να παρασχεθεί χρόνος στην κυβέρνηση να προετοιμάσει το σύστημα υγείας, να προετοιμάσει το εκπαιδευτικό σύστημα, να προετοιμάσει τους κρατικούς μηχανισμούς, να προετοιμάσει τις συγκοινωνίες, να προετοιμάσει έναν ολόκληρο, αν θέλετε, μηχανισμό, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις ενός προεξοφλημένου δεύτερου κύματος. Δεν θα μιλήσω εδώ για τις ευθύνες της κυβέρνησης, για την σημερινή κατάσταση της έξαρσης του κορονοϊού, η οποία χθες έσπασε κάθε ρεκόρ με τα 865 κρούσματα. Είμαι όμως υποχρεωμένος να επισημάνω ότι τον χρόνο τον οποίο έδωσε η κοινωνία στην κυβέρνηση, δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί δεν τον αξιοποίησαν όπως όφυλα. Δεν τον αξιοποίησαν όπως όφυλα, ούτε στον τομέα της ενίσχυσης, ούτε στον τομέα της ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ούτε στον τομέα της
προετοιμασίας και της εγγύησης για ένα ασφαλές άνοιγμα των σχολείων δεν τον αξιοποίησαν ούτε για την προετοιμασία του συστήματος των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ξεκινώντας από την υγεία, είναι χαρακτηριστικό κάτι το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες μέρες με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που συζητείται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι κάνει αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι εμφανίζεται στο προσχέδιο αυτό του προϋπολογισμού οι δαπάνες για την υγεία του 2020, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε το μέσο της έξασης της πανδημίας του κορονοϊού, να είναι μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες υγείας του 2019. Πρόκειται για ένα αδιανόητο πολιτικό παράδοξο, για το οποίο την απόλυτη ευθύνη φέρει η ελληνική κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Κικίλιας. Δεν είναι δυνατόν, εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, να έχουμε μειωμένες δαπάνες στην υγεία, να έχουμε λιγότερους γιατρούς, περίπου 5.000 λιγότερους γιατρούς και νοσηλευτές από ό,τι είχαμε πέρσι το Σεπτέμβριο. Πρόκειται για αδιανόητες, τραγελαφικές αλλά και επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες φέρουν την υπογραφή του ίδιου του κ. Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Την ίδια στιγμή, στον τομέα της εκπαίδευσης, ο Υπουργός Παιδείας είχε μία δουλειά να κάνει και η κοινωνία της έδωσε τον χρόνο για να την κάνει. Να ανοίξει τα σχολεία με ασφάλεια και με όρους προστασίας της υγείας των μαθητών, των καθηγητών, αλλά και των γονιών και τελικά του συνόλου της κοινωνίας. Αποφάσισε ότι έχει άλλες προτεραιότητες, όπως για παράδειγμα να εξυπηρετήσει τους σχολάρχες, δηλαδή τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων με ένα νομοσχέδιο που έφερε στα μέσα του καλοκαιριού. Και αυτή τη δουλειά, την οποία της είχε αναθέσει η κοινωνία και της είχε δώσει και το χρόνο για να την ολοκληρώσει, απλούστατα δεν την υλοποίησε. Σας είπα ότι προφανώς η κυρία Κεραμέως είχε άλλες προτεραιότητες. Τι συνέβη λοιπόν στα σχολεία? 2020 Σεπτέμβρης, λιγότεροι καθηγητές, αρκετές χιλιάδες λιγότεροι από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία, τάξεις με περισσότερους μαθητές το 2020 από ό,τι το 2019. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση απαράδεκτη, για μια κατάσταση για την οποία επίσης την ευθύνη φέρει η ίδια η κυρία Κεραμέως. Και όταν οι μαθητές αντέδρασαν, όταν οι μαθητές διεκδίκησαν το αυτονόητο, δηλαδή περισσότερους καθηγητές, οικονομική στήριξη της εκπαίδευσης, μικρότερα τμήματα έτσι ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος διασποράς του ιού, η κυρία Κεραμέως απάντησε όπως και ο κύριος Χρυσοχοίδης με τον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα. Με εκδικητικότητα, με πυγμή και καταστολή. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πριν από 2 μέρες αφέθηκε ελεύθερο ένα παιδί 14 χρονών το οποίο διεκδικούσε τα αυτονόητα μετά από 4 μέρες κράτησής του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, κατά τη διάρκεια της οποίας κράτησης δεν του επιτράπηκε να δει ούτε τους γονείς του. Αυτή είναι η λογική αυτής της κυβέρνησης, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο απαντά, πυγμή, εκδικητικότητα, καταστολή, απέναντι σε παιδιά τα οποία διεκδικούν το αυτονόητο, δηλαδή καλύτερα σχολεία, μικρότερες τάξεις, περισσότερους καθηγητές, χρήματα για την εκπαίδευση. Να πούμε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μπορεί να θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά κατά κύριο λόγο τα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν είναι όμως καθόλου έτσι, διότι μια εκτεταμένη διασπορά του ιού στην κοινότητα των μεγάλων αστικών κέντρων είναι απολύτως βέβαιο ότι με το πέρασμα του χρόνου θα διασπαρεί και στις πόλεις της επαρχίας. Με αυτή την έννοια λοιπόν, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι απαράδεκτες εικόνες που παρακολουθούμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είναι ένας από τους τόπους όπου αναδεικνύεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο η απόλυτη κυβερνητική αποτυχία για την διαχείριση αυτής της πανδημίας. Θέλω να κλείσω αυτή τη σύντομη τοποθέτησή μου με τα ζητήματα που αφορούν την ελληνική οικονομία. Εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα. Η ελληνική κυβέρνηση είχε και την οικονομική αλλά και την νομική δυνατότητα να προχωρήσει σε ένα ισχυρό πακέτο στήριξης της ελληνικής οικονομίας.
Δεν το έκανε και οποτεδήποτε πήρε πρωτοβουλίες που αφορούν την ελληνική οικονομία, αυτές ήταν σε λάθος κατεύθυνση. Η κυβέρνηση αξιοποιεί αυτή τη στιγμή την πανδημία ως ευκαιρία για την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, για τη μείωση των μισθών, αλλά και για την εκαθάριση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στις οποίες είχε στηρίξει όλη την αντιπολιτευτική της ρητορική και σήμερα τις χαρακτηρίζει ζόμπι. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που είναι η μοναδική κυβέρνηση στην Ευρώπη που στηρίζει, επιδοτεί μάλλον την ανεργία με τις αναστολές συμβάσεων εργασίας, αντί να επιδοτεί την εργασία. Δεν είναι τυχαίο που είναι η μοναδική κυβέρνηση στην Ευρώπη η οποία δεν στηρίζει με εφάπαξ ενισχύσεις, όχι επιστρεπτές, όχι επιστρεπτές όπως είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή, αλλά μη επιστρεπτές ενισχύσεις τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που όλοι ξέρουμε ότι έχουν υποστεί ένα βαρύτατο πλήγμα από το lockdown αλλά και από την πτώση της κίνησης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και επιλέγει απλώς τις αναστολές πληρωμών οι οποίες τι κάνουν, το μόνο που κάνουν είναι να μεταθέτουν το πρόβλημα στο μέλλον. Διότι κάποια στιγμή η αύξηση του χρέους αυτών των επιχειρήσεων θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί. Επομένως, εδώ έχουμε ένα σχέδιο το οποίο ξεδιπλώνεται και το οποίο στοχεύει στην εκαθάριση της ελληνικής οικονομίας από αυτές τις επιχειρήσεις που ο κύριος Πισαρίδης και στην έκθεσή του είχε το θράσος να χαρακτηρίσει επιχειρήσεις ζόμπι. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με επιλογές, έχουμε να κάνουμε με σχέδιο το οποίο στοχεύει σε μια συνολική αλλαγή του μοντέλου της ελληνικής οικονομίας πάνω στις καθοδηγητικές ιδέες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της περίοδου 2012-2014. Πρόκειται για μια επικίνδυνη πολιτική, πρόκειται για μια πολιτική η οποία θα αποδειχθεί όχι απλώς οικονομικά καταστροφική, διότι θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση την ελληνική οικονομία, αλλά θα αποδειχθεί και κοινωνικά καταστροφική. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας νέας ανθρωπιστικής κρίσης. Απέναντι σε αυτή την πολιτική, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει καταθέσει από την αρχή της περίοδου της πανδημικής κρίσης τις δικές του επεξεργασμένες, κοστολογημένες προτάσεις, οι οποίες στοχεύουν με τα προγράμματα «Μένουμε όρθιοι 1», «Μένουμε όρθιοι 2», αλλά και με τις 11 θέσεις που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στοχεύουν στην ενίσχυση της εργασίας, την κάλυψη του μισθολογικού και του ασφαλιστικού κόστους για όσους εργαζόμενους και για όσες επιχειρήσεις βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα, δηλαδή εκείνες ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις που πλήττονται ιδιαίτερα από την μείωση της κίνησης, μιλώ φυσικά για τον τουρισμό, τις μεταφορές, την εστίαση, εκείνες λοιπόν τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα της κρίσης, αλλά και για τους εργαζόμενους αυτές τις επιχειρήσεις, όπου εμείς εισηγούμαστε την κάλυψη του 100% του ασφαλιστικού κόστους και του 50% του μισθολογικού κόστους, με την υποχρέωση οι επιχειρήσεις αυτές να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τις οποίες έχουν και φυσικά να αναλάβουν το υπόλοιπο κόστος της μισθοδοσίας, δηλαδή το 50%. Εισηγούμαστε όμως και κάτι άλλο. Εισηγούμαστε μια μη επιστρεπτέα ενίσχυση της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για επιχειρήσεις οι οποίες, προσέξτε, έχουν ανάγκη αυτά τα χρήματα και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή, ενώ η κυβέρνηση χαρακτήριζε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ως ανεδαφικές αερολογίες, έρχεται η Κομισιόν να εισηγηθεί ένα πρόγραμμα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή 60% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα. Άρα λοιπόν δεν αρκούν τα εγγυοδοτικά προγράμματα του ελληνικού δημοσίου, διότι ακόμα και αν το ελληνικό δημόσιο δώσει εγγυήσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τα εγγυημένα αυτά δάνεια, καθώς δεν πληρούν τα κριτήρια για την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Και αυτό όμως είναι ένα σημείο στο οποίο η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, καθώς αυτό το οποίο θεωρεί ως προτεραιότητά της είναι να προστατεύσει τους τραπεζίτες, να προστατεύσει τις τράπεζες και όχι να προστατεύσει την κοινωνία. Και αυτό σήμερα γίνεται πιο ευδιάκριτο από ποτέ, γίνεται πασιφανές με αυτό το άθλιο, απαράδεκτο, εκτροματικό νομοσχέδιο του νέου πτωχευτικού κώδικα,
το οποίο επί της ουσίας εισάγει θεσμούς που θα οδηγήσουν στην φτωχοποίηση, την περιθωριοποίηση, τον αφανισμό εκατοντάδων επιχειρήσεων αλλά και πολιτών από την ενεργή οικονομική ζωή. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα δώσει και την κοινοβουλευτική μάχη σήμερα, θα δώσει όμως και μια μεγάλη συνολική, κοινωνική και πολιτική μάχη απέναντι σε καταστροφικές επιλογές της κυβέρνησης που απειλούν να ξαναβυθίσουν τη χώρα σε μια βαθύτατη ύφεση και σε μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Και ακριβώς επειδή η Ελλάδα, οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότες, δεν πρέπει να χάσουν άλλη μία δεκαετία, είναι πολιτικό μας χρέος και πολιτικό μας καθήκον να αντιταχθούμε σε αυτές τις πολιτικές εκλογές. Κύριε Γιάννη, καλώς ήρθατε στην αρωτή επανασκευή. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω τι συζητήσατε με το Δήμα. Βεβαίως. Για πείτε μας τι είπατε. Είχαμε μία εξαιρετικά επικοδομητική και αναλυτική συζήτηση με το Δήμαρχο της Τρίπολης, ο οποίος με πολύ συστηματικό τρόπο παρουσίασε κωδικά, αν θέλετε, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος Τρίπολης, τα οποία φυσικά επιδεινώνονται και βαθαίνουν εξαιτίας της πανδημικής κρίσης. Συζητήσαμε για το γενικότερο ζήτημα της υποχρηματοδότησης των Δήμων, συζητήσαμε για τα μειωμένα έσοδα τα οποία έχει ο Δήμος εξαιτίας ακριβώς της πανδημικής κρίσης, καθώς υπήρξαν αναστολές των υποχρεώσεων των Δημοτών έναντι του Δήμου, αλλά και αυξημένες δαπάνες, έτσι ώστε ο Δήμος να μπορέσει να καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες που αυξάνονται την περίοδο του κορονοϊού. Συζητήσαμε για το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων. Συζητήσαμε για τον τρόπο χρηματοδότησης των Δήμων, όπου ο Δήμαρχος έκανε μια παρατήρηση εύλογη και απολύτως λογική, ότι δεν πρέπει η χρηματοδότηση των Δήμων να γίνεται μόνο στη βάση του πληθυσμού, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται και άλλα κριτήρια υπόψη, διότι δεν είναι το ίδιο πράγμα ένας Δήμος, όπως για παράδειγμα έδωσε μάλιστα ο Δήμαρχος χωρίς ένας Δήμος της Αθήνας με 50.000 κατοίκους και ο Δήμος Τρίπολης με 50.000 κατοίκους, που όμως αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά, πολύ μεγαλύτερα, πολύ διαφορετικού χαρακτήρα, αν θέλετε, προβλήματα. Επομένως, αυτές οι ιδιαιτερότητες των Δήμων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον τρόπο με τον οποίο γίνεται και η χρηματοδότησή τους, δηλαδή το κριτήριο απλώς το πληθυσμιακό νομίζω ότι δημιουργεί στρεβλώσεις στον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνεται η χρηματοδότηση. Και φυσικά μιλήσαμε και για το θέμα του φιλόδημου. Ο Δήμαρχος έκανε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, ενοχλητική όμως για την κυβέρνηση παρατήρηση, ότι δυστυχώς η κυβέρνηση απένταξε όλα τα αντιπλημμυρικά έργα από το πρόγραμμα Φιλόδημος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα αναγκαία αυτά αντιπλημμυρικά έργα, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν αυξημένο κίνδυνο να υποστούν ζημιές από φυσικές καταστροφές, όπως είναι η Τρίπολη, θα βρεθούν για αρκετά χρόνια ακόμα πολύ πίσω από τις αυξημένες ανάγκες. Νομίζω ότι πρόκειται για μια επιλογή απαράδεκτη, για μια επιλογή η οποία δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς από την κυβέρνηση και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε σε αυτή τη χώρα να περιμένουμε πρώτα να έρθει μια καταστροφή και στη συνέχεια να τρέχουμε να μαζέψουμε τα σπασμένα. Είδατε τι συνέβη τις προηγούμενες εβδομάδες στην Καρδίτσα, είδατε τι συνέβη στα Φάρσαλα, είδατε τι συνέβη στα νησιά του Ιωνίου, όπου είχαμε τεράστιες καταστροφές, οι οποίες θα είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζεται και το κλίμα της Ελλάδας από αυτές τις παγκόσμιες αλλαγές που συμβαίνουν στο φυσικό περιβάλλον. Επομένως, ειδικά μέσα σε αυτή τη συνθήκη, ειδικά μέσα σε αυτή τη συγκυρία, είναι πλήρως ακατανόητο το γεγονός ότι η κυβέρνηση απεντάσει τα αντιπλημμυρικά έργα από ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, να οδηγήσει σε θωράκιση της ευρύτερης περιοχής από τέτοια επικίνδυνα φαινόμενα. Από την δική μου μεριά έθεσα κάποια συνολικά πολιτικά ζητήματα.
θεωρώντας ότι η οικονομική δυσπραγία των Δήμων, η οποία εντείνεται, σχετίζεται με άμεσο τρόπο με τις επιλογές της κυβέρνησης για μη στήριξη στην πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, προφανώς, όταν η κυβέρνηση δεν στηρίζει την ελληνική οικονομία, δεν στηρίζει τους εργαζόμενους, δεν στηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αυτό θα δημιουργήσει εκ των πραγμάτων και εξορισμού και αναπόφευκτα μείωση των εισοδημάτων των πολιτών, πράγμα το οποίο θα αντανακλάται και στη μείωση των εσόδων των Δήμων. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι έγινε μια συζήτηση και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεσμευθήκαμε ότι θα είμαστε όπως ήμασταν και στο παρελθόν, έτσι και στο μέλλον, δίπλα στις δημοτικές αρχές και της Τρίπολης αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας, για να στηρίξουμε δίκαια αιτήματα, για να συμβάλλουμε στην κοινή πρόοδο ενός θεσμού, ο οποίος, αν θέλετε, αποτελεί έναν πυλώνα της δημοκρατίας, καθώς βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στους πολίτες και είναι ο θεσμός εκείνος που έχει και την καθαρότερη εικόνα των πραγματικών προβλημάτων της καθημερινότητας. Ζητώ συγγνώμη την ανοχή των συναδέλφων μου και κάνω μια σχετική ερώτηση και σας διαβάζω. Με το άρθρο 67 του νόμου 4735 του 2020, ΦΕΚ 12 Δεκάπτου του 20 προχθές, το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει ότι έρεται το αξιόπινο των πράξεων ερετών και υπαλλήλων των ΟΤΑ, Α και Β βαθμού, οι οποίες αφορούν πληρωμές ενταλμάτων που έλαβαν χώρα μέχρι 31/7/19 και οι οποίες διενεργήθηκαν επί τη βάση ελέγχων των υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου και του ελέγχου και του ελεκτικού συνεδρίου και πάβουν οριστικά οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις εναντίον των προσώπων αυτών, καθώς και κάθε διαδικασία καταλογισμού σε βάρος τους. Ψηφίσατε κι εσείς αυτή τη διάταξη? Έχει γίνει διευκρινιστική δήλωση εκ μέρους του αρμόδιου τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας ενημερώσω ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Αντιπρόεδρου της Βουλής, του κ. Κοκλαμάνη, με αιτιολογικό σκεπτικό ότι αφορά μια ειδική συνθήκη που αντιμετωπίστηκε στο Δήμο Αθηναίων. Ωστόσο, η νομοτεχνική διατύπωση της συγκεκριμένης διάταξης είναι τέτοια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ερμηνείες περί εξάλληψης του αξιοπίνου πράξεων για μια σειρά από περιοχές της χώρας. Από τη δική μας μεριά δεν υπήρχε καμία τέτοια πρόθεση, δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει αποδείξει ποια είναι η θέση του σε σχέση με την πρόοδο υποθέσεων διαφθοράς. Νομίζω ότι οι διευκρινιστικές δηλώσεις αλλά και οι ερμηνευτικές διατάξεις τις οποίες προτείνουμε θα δώσουν ένα τέλος σε οποιαδήποτε τέτοιου τύπου πολιτική παρεξήγηση. Κύριε Γενικέ, από το Arcadia Portal, θα ήθελα να... Θα μου επιτρέψετε, Γενικό Γραμματέα Εκτελικού, εγώ είμαι απλός γραμματέας Κεντρικής Επιστροφής. Λοιπόν, κύριε Τζανακόπουλε, καλώς ήρθατε στην Τρίπολη. Εγώ θα περάσω στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική. Θα ήθελα να ρωτήσω αν τίθεται θέμα ηγεσίας στην παράταξή σας. Νομίζω ότι είπατε ανοιχτές πόρτες. Κανένα θέμα αμφισβήτησης της ηγεσίας, κανένα θέμα ηγεσίας δεν τίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και από πουθενά. Νομίζω ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, είναι εκείνο το πολιτικό πρόσωπο που ηγήθηκε και εξακολουθεί να ηγείται και θα εξακολουθεί να ηγείται της μεγάλης παράταξης της αριστεράς. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, τον πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την μετατροπή του
ΣΥΡΙΖΑ, από ένα μικρό κόμμα της αριστεράς, διεκδικητή της εξουσίας και έχει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εμπεδωθεί ως ένας από τους δύο μεγάλους πόλους της πολιτικής αντιπαράθεσης που εκπροσωπεί τον ευρύτερο δημοκρατικό αριστερό και προοδευτικό κόσμο στη χώρα. Και νομίζω ότι η συμβολή του συντρόφου Προέδρου σε αυτή την πορεία είναι αναντικατάστατη. Βεβαίως το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν πάντοτε, όπως και σε όλα τα κόμματα, απλά εμείς δεν φοβόμαστε να το λέμε. Υπάρχει ανοιχτός πολιτικός διάλογος, υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες, υπάρχουν συλλογικές αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται μετά από εξαντλητική διαβούλευση και πολλές φορές νομίζω ότι ακριβώς αυτός ο πολιτικός διάλογος με ευθύνη, όχι με ευθύνη, με σχέδιο θα έλεγε κανείς του άρχοντος πολιτικομηλιακού συστήματος εμφανίζονται ως συμπτώματα εσωστρέφειας, ενδοσκόπησης ή εσωτερικής σύγκρουσης. Αυτό νομίζω ότι είναι μια επιλογή. Όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι είναι μια πολιτική επιλογή του πολιτικομηδιακού συστήματος που αντιπαλεύει το ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 μέχρι και σήμερα. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι εμφανίζεται σαν εσωστρέφεια μια δημοκρατική συζήτηση που αφορά ζητήματα πολιτικών αποχρώσεων, διαφορετικής ενδεχομένως σκοπιάς από την οποία μπορεί να βλέπουμε συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία όμως συντίθεται σε ένα ενιαίο πολιτικό σχέδιο αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία και επεξεργασίας και προβολής και εκφώνησης ενός ανταγωνιστικού προγράμματος με τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο συλλογικά όλοι υπηρετούμε, ενώ δεν εμφανίζεται για παράδειγμα ως σύμπτωμα εσωστρέφειας και κυβερνητικής κρίσης το γεγονός ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης, πρωτοκλασσάτοι υπουργοί της κυβέρνησης, καρφώνουν ο ένας τον άλλον σε δημόσιες δηλώσεις, αποποιούνται ευθύνες λέγοντας ότι δεν είναι δική τους η αρμοδιότητα, αλλά είναι αρμοδιότητα κάποιου άλλου, ξεχνώντας ότι η ευθύνη της κυβέρνησης είναι συλλογική. Πώς να ξεχάσει κανείς το γεγονός ότι ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου λίγες μέρες πριν, βγήκε με ανακοίνωση λέγοντας ότι διαφωνεί με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με μια προσθετική δομή στη Λαμία για λόγους προφανώς εσωτερικής σκοπιμότητας. Ποιος θα ξεχάσει τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος δήλωνε σε τηλεοπτικό σταθμό πανελλαδικής εμβέλειας, όταν ερωτήθηκε για τα ζητήματα των σχολείων, ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα. Ποιος θα ξεχάσει τα αλληλοκαρφώματα της κυρίας Κεραμέως με τον κύριο Θεοδωρικάκο, του κυρίου Θεοδωρικάκου με τον κύριο Γεραπετρίτη, του κυρίου Γεραπετρίτη με την κυρία Κεραμέως, δηλαδή τον κυβερνητικό και ενδοκυβερνητικό τραγέλαφο, ο οποίος όλος παραδόξως δεν εμφανίζεται ως κυβερνητική κρίση, αλλά περνάει στα ψηλά, αν θέλετε, αν και όποτε γράφεται κάτι σχετικά. Άρα λοιπόν, αν κανείς θα έπρεπε να μιλήσει για εσωστρέφεια, καλό θα ήταν να στρέψει το βλέμμα του προς την κυβέρνηση, η οποία περνάει μια τεράστια κυβερνητική κρίση, η οποία βεβαίως αποκρύπτεται από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης και να μην ψάχνει για συμπτώματα εσωστρέφειας στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συνοχή. Αν μου επιτρέπετε, ναι, ακόμα μία ερώτηση για να κλείσω. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τα ελληνοτουρκικά και επίσης να μας πείτε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, τι θα έκανε τα 12 μίλια, αν θα είχε προχωρήσει στην επέκταση. Καταρχήν, εμείς ως κυβέρνηση το είχαμε ήδη πει. Είχαμε πει ότι θα πρέπει να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα ή Αιγαία Λίμνη ζώνη, το ίδιο. Στα νησιά του Ιωνίου, στα 12 μίλια και προοπτικά να θέσουμε το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στην Κρήτη, στα 12 μίλια. Επομένως, εδώ είναι σαφείς, εκφρασμένες οι απόψεις σε σχέση με το ζήτημα αυτό ήδη από την περίοδο της διακυβέρνησής μας. Τώρα, τι θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αν ήταν κυβέρνηση. Νομίζω ότι δώσαμε δείγματα γραφής στην περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία αν θέλετε, με τα αποτελέσματα της χρεοκοπίας της διπλωματικής, των διπλωματικών και πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική εδώ και 1,5 χρόνο. Σήμερα βιώνουμε ακριβώς αυτή τη διπλωματική και πολιτική χρεοκοπία
της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική και θα σας εξηγήσω γιατί. Ο κ. Μητσοτάκης θεώρησε ότι μπορεί να βάλει στο ίδιο τραπέζι τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τα ζητήματα του προσφυγικού. Επέλεξε από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησής του μια πολιτική κατευνασμού απέναντι στον Ερντογάν με την ελπίδα ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε μείωση των προσφυγικών ροών. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο εγκατέλειψε τη στρατηγική την οποία είχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εκπονήσει και η οποία είχε αρχίσει να φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα με τη Σύνοδο Κορυφής του 2019, όταν και πάρθηκαν αποφάσεις για κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία, λέγοντας ήδη από τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη του 2019, 2-3 μήνες δηλαδή μετά τις εκλογές του Ιουλίου, ότι για μας δεν είναι στρατηγική επιλογή η εφαρμογή κυρώσεων έναντι της Τουρκίας. Γιατί το έκανε αυτό ο κ. Μητσοτάκης? Αυτό το έκανε διότι, όπως σας έλεγα προηγουμένως, επιχειρούσε να κατευνάσει τον Ερντογάν με την ελπίδα ότι δήθεν κατά αυτόν τον τρόπο θα μειώνονταν οι προσφυγικές ροές. Εδώ λοιπόν έχουμε την απόλυτη χρεοκοπία. Γιατί? Διότι αυτή η πολιτική στην πραγματικότητα έδωσε χώρο στον Ερντογάν και στην τουρκική ηγεσία να κινηθεί με συγκεκριμένους τρόπους, να διεκδικήσει έτι περαιτέρω πολλά περισσότερα πράγματα και στην πραγματικότητα, αντί να μπορέσει να τον περιορίσει, του έδωσε τον χώρο για ακόμα πιο προκλητική πολιτική, η οποία καταλήγει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μετά τις αλλεπάλληλες διπλωματικές αποτυχίες του κ. Μητσοτάκη στη Συνόδο Κορυφής, όπου δεν γίνεται καμία αναφορά πλέον στο ζήτημα των κυρώσεων, οδηγεί λοιπόν το Old Trade να βρίσκεται 6,5 μίλια έξω από το Καστελόριζο, πράγμα το οποίο παραβιάζει ευθύτατα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και εκεί νομίζω ότι η απάντηση της κυβέρνησης είναι απολύτως αμήχανη, καθώς δεν φαίνεται να έχει συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης, δεν το λέει τουλάχιστον, επιλέγει την εμκρυπτό διπλωματία, επιλέγει μία, κατά τη γνώμη μου, απολύτως ατελέσφορη διπλωματία εξοπλισμών, πράγμα το οποίο νομίζω ότι φέρνει την Ελλάδα σε διαρκώς χειρότερη διαπραγματευτική θέση έναντι της Τουρκίας. Ο κ. Μητσοτάκης βεβαίως έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά εσωτερικά προβλήματα σε σχέση με τις επιλογές του σε αυτήν την Έλληνο-τουρκική συζήτηση, όμως τα ισοκομματικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας και τα εσωτερικά προβλήματα του κ. Μητσοτάκη με την ακροδεξιά πλευρά του κ. Σαμαρά δεν μπορούν να καταλήγουν στο να επιδεινώνουν τη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Και γι' αυτό το λόγο εμείς θεωρούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης πρέπει επιτέλους, αντί για μυστική διπλωματία, αντί για συμφωνίες τις οποίες μαθαίνουμε από Τούρκους ή Γερμανούς αξιωματούχους, επιτέλους να συγκαλέσει ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, να συζητήσει τη στρατηγική του, να την εκφωνήσει καταρχήν την στρατηγική του στα ζητήματα των ελληνοτουρκικών διαφορών, και από εκεί και πέρα να μπορέσει ενδεχομένως να σχηματιστεί μια κοινή στρατηγική για την εξωτερική πολιτική. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν συγκαλεί αυτό το πολιτικό συμβούλιο, το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, γιατί δεν έχει κάτι να παρουσιάσει. Διότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει στρατηγική. Και κινείται με τη λογική του βλέποντας και κάνοντας, μια λογική επικίνδυνη σε ό,τι αφορά τις διαπραγματευτικές θέσεις της χώρας. Ο Ηλιόπουλος, ο Γιώργος. Χαίρετε κύριε Γραμματέα, από τον Αρκαλία 93,8, που σας το όνομά μου. Ήθελα και εγώ να ρωτήσω για τα λειτουργικά, το καλύψατε. Να σας κάνω τώρα μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, η οποία άπτεται της παραπολιτικής δραστηριότητας, η οποία αναπτύσσεται εκτός από την βασική πολιτική, στο κατώτερο επίπεδο, στα κατώτερα στελέχη και στην τοπική κοινωνία. Όπως θα ξέρετε, ένα επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει αντικειμενικά, είναι ότι ναι, υπάρχουν προβλήματα, ναι, έχουμε τριπλή κρίση, αλλά αν ήταν οι άλλοι, θα ήμασταν πολύ χειρότερα. Έχετε ακούσει και το
επιχείρημα για τους θανάτους, ακόμα και για θανάτους ακριβωνιμένου περισσότερους. Έχει ακουστεί και από επίσημα κοινωνιάς. Και ακούγεται συνεχώς στις τοπικές κοινωνίες. Σε αυτό τι έχετε να απαντήσετε? Κοιτάξτε να δείτε, αν ήταν ο... Καταρχήν, κοιτάξτε, αυτού του τύπου τα επιχειρήματα επιπέμπουν προς τα social media, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να γίνονται αντικείμενο, αν θέλετε, σοβαρή συζήτηση στη δημόσια σφαίρα, όμως καλά κάνει. Με την έννοια ότι δυστυχώς η πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας πολλές φορές κατρακυλάει και σε αυτό το. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, σίγουρα δεν θα είχαμε 5.000 λιγότερους γιατρούς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, σίγουρα δεν θα ήταν μειωμένη η δαπάνηση υγείας από το 2019 στο 2020. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, σίγουρα δεν θα είχαμε 25, 26 και 27 μαθητές στην παγμένου σε μια τάξη εν μέσω πανδημικής κρίσης. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, σίγουρα τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν θα παρουσίαζαν την αθλία εικόνα την οποία παρουσιάζουν σήμερα. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, σίγουρα δεν θα είχε πλημμυρίσει η δημόσια σφαίρα από αδιαφανείς διαδικασίες απευθείας αναθέσεων για την εξυπηρέτηση φύλων επιχειρηματιών, οι οποίες κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης έχουν χτυπήσει κόκκινο. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, σίγουρα δεν θα είχαμε τη λίστα Πέτσα των 20 εκατομμυρίων ευρώ που τάισε συγκεκριμένα συστημικά μέσα ενημέρωσης, αλλά αντιθέτως αυτά τα χρήματα θα είχαν χρησιμοποιηθεί για μια διαφανή και με σοβαρές διαδικασίες ενίσχυση του τύπου. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, σίγουρα θα είχαμε την μη επιστρεπτέα ενίσχυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, σίγουρα δεν θα επιδοτούσαμε την ανεργία, αλλά θα επιδοτούσαμε την εργασία και δεν θα οδηγούσαμε την αγορά εργασίας στην πλήρη ελαστικοποίηση και δεν θα επιτρέπαμε την εργοδοτική αυθαιρεσία. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, δεν θα διαλύαμε με πολιτική επιλογή τη μεγάλη συγκέντρωση για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής την προηγούμενη Τετάρτη, όπως έγινε με την παρέμβαση Χρυσοχοίδη, ο οποίος στη συνέχεια βγήκε και είπε ψέματα. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, δεν θα συλλαμβάναμε έναν 14χρονο μαθητή αφήνοντάς τον 5 μέρες στο κελί χωρίς να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τους γονείς του. Και πολλά, πολλά άλλα. Μάλιστα. Άλλος. Εδώ. Σταύρος Σαλάς από την ΕΡΤ. Τζανακόπουλε, το αποτύπωμα της κυβέρνησης είναι αυτό. Με αφορμή και την πανδημία, τα ελληνοτουρκικά, την οικονομία και όλα αυτά. Είναι αυτό. Εσείς τοποθετηθήκατε. Το ερώτημα που υπάρχει πλέον στον απλό ψηφοφόρο που περιμένει κάτι διαφορετικό είναι το λεγόμενο πρώτα, και αφού ακόμα δεν έχει γίνει το συνέδριο, τι γίνεται με τον αντιπολιτευτικό σας λόγο. Υπάρχει δομικό πρόβλημα, υπάρχει αδυναμία. Το ξέρατε ότι δεν έχετε πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάνετε και ερωτήσεις και στο Συμβούλιο της Επικρατικής και στο Ραδιοτηλεοπτικό και οτιδήποτε άλλο. Αυτό έτσι θα πάει σε αυτή τη θητεία. Μην έχετε αυτά πάθος. Τι μπορείτε να κάνετε γιατί να το λέτε αυτό. Γιατί το λέτε. Προσπαθείτε μόνο μέσα από, από το διαδίκτυο. Με κανάλια εννοώ. Σε τα κανάλια εννοώ. Πώς εσείς θα το καλύψετε αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε. Οι προτάσεις να πει του κυρίου Τσίπρα και η 11 στη Θεσσαλονίκη και πριν. Δεν είναι κατανοητές στον τρόπο. Δεν τις γνωρίζει. Άλλο δεν είναι κατανοητές, άλλο δεν τις γνωρίζει. Λοιπόν, αυτό θα το λύσετε. Και αν πότε, με ποιο τρόπο, ή απλά περιμένουμε μια διαδικασία όλη μου φρούτου. Όχι, όχι. Τι θα γίνει. Ο κόσμος θέλει απαντήσεις. Το σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την προβολή των δράσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και την προβολή των δράσεων της υπόλοιπης δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά κατά κύριο λόγο, αν θέλετε, αφορά μάλλον πρωτίστως την ίδια δημοκρατία. Το να λέμε δηλαδή ότι έτσι θα πάει επειδή ο κύριος Μητσοτάκης και 5 ολιγάρχες μεγαλοεκδότες έχουν αποφασίσει να θάψουν οποιαδήποτε διαφορετική άποψη και οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση, νομίζω ότι δεν είναι ένας ορθός τρόπος να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Εμείς το θέμα αυτό δεν είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι θεσμικό ζήτημα το οποίο αφορά την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα.
Και νομίζω ότι εδώ και 1,5 χρόνο βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή κατάσταση θεσμικού εκφυλισμού που μας εισάγει σε μια πολύ σκοτεινή περίοδο για τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, το θέμα είναι να δημιουργηθούν εκείνες οι κοινωνικές, αν θέλετε, κινήσεις και κοινωνικές πιέσεις και πολιτικές πιέσεις για να αποκτήσουμε επιτέλους στη χώρα μια δημοκρατική πολυφωνική ενημέρωση. Πράγμα το οποίο νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι το απόλυτο ζητούμενο. Από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν περιμένει φιλικά χτυπήματα στην πλάτη από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Αυτή τη συνθήκη τη βιώνουμε από το 2012 και μετά με εντυνόμενα, με υφέσεις αν θέλετε και εξάρσεις. Ξέρουμε ότι το πολιτικομηδιακό σύστημα είναι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ διότι τον θεωρεί επικίνδυνο για τα συμφέροντά του. Και ακριβώς γι' αυτό τον λόγο από τη δική μας μεριά πρέπει να εντείνουμε τις παρεμβάσεις μας, πρέπει να εντείνουμε την εξωστρεφή μας δράση στη κοινωνία, πρέπει να μιλήσουμε αδιαμεσολάβητα με τον κόσμο, πρέπει να δημιουργήσουμε όρους σύνδεσης με τις τοπικές κοινωνίες, πρέπει να δημιουργήσουμε όρους σύνδεσης με τους πολίτες σε κάθε περιοχή της χώρας και ακριβώς αυτό, αν θέλετε, είναι και ο στόχος της στρατηγικής σύλληψης, της διεύρυνσης του μετασχηματισμού, της ανασυγκρότησης του κόμματος, έναν δηλαδή από τους λόγους που με οδηγεί και εμένα σήμερα εδώ στην Τρίπολη. Ο στόχος μας δηλαδή είναι να δυναμώσουμε τις γραμμές του κόμματος, να δυναμώσουμε την αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με τους πολίτες, να κάνουμε γνωστό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζοντας πάντοτε ότι το πολιτικομηδιακό σύστημα, ότι οι ολιγάρχες, οι μεγαλοεκδότες, οι μεγαλοκαναλάρχες θα βρίσκονται πάντοτε στην απέναντι όχθη και στην απέναντι πλευρά. Και ξέρετε κάτι, νομίζω ότι είναι θετικό αυτό. Δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κάτι κάνει καλά. Για να έχει γίνει η επιλογή του πολιτικομηδιακού συστήματος να θαυτούν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης, να πέσει σιγή ασυρμάτου σε ό,τι αφορά την πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση στη χώρα, είναι μια ένδειξη ότι βαδίζουμε εμείς τουλάχιστον ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια χώρα ελεύθερη από ολιγαρχικά συμφέροντα, από μεγαλομηντιακά συστήματα τα οποία θεωρούν ότι εσάι θα μπορούν να ελέγχουν την ελληνική κοινωνία για τους Έλληνες πολίτες.